Ναι. Ο Νίκος νομίζω ότι συμφωνούν με τις απόψεις του τόσο καιρό, αλλά εκείνοι απλά δεν δίνουν σημασία, γιατί I think ότι δεν μπορούν άλλο. Ναι. Πρέπει να μην εντάξει, άστον. Ισχύει. Αλλά σου έχει περάσει. Μη με κοιτάς, ο τύπος είναι για και στο έχω ξαναπεί, σε εκθέτει η συμπεριφορά του. Είναι ψυχούλα όμως. Γιατί, θα σου πω πώς το βλέπω εγώ σαν εξωτερικός. Λες εσύ ότι θα ήμουν μαζί του μόνο αν άλλαζε απόψεις. Σε σένα προσωπικά δείχνει σημάδι ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά έρχεται και μπροστά σε όλους, δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξω ποτέ. Οπότε μένα στα μάτια μου, τι κάνει αυτή μαζί του. Εμένα αυτό που μου λέει είναι ότι ναι, όντως, δεν θα σου έλεγα, ας πούμε, ποτέ να μην το βάλεις αυτό. Δεν θα σου έλεγα ποτέ να κάτσεις, ας πούμε, στην κουζίνα. Δεν θα σου έλεγα ποτέ να μην βγεις με τους φίλους σου. Ναι. Αυτό μου λέει. Ναι, και μετά του λέω εγώ χθες, όχι χθες, στον καλά, αν η γυναίκα σου ντυνότανε προκλητικά κτλ. Δεν υπήρχε παρά μικρή πιθανότητα να είμαι μαζί της. Άρα, ναι, δεν θα σου πω να αλλάξεις ρούχα, απλά δεν θα είσαι μαζί μου. Νιώθεις ότι θα έχει ειδική συμπεριφορά μαζί σου. Αυτό είναι ένα λάθος που κάνουμε πολλές γυναίκες. Και εγώ πιστεύω ότι θα τους αλλάξουμε εμείς. Ότι θα τους αλλάξουμε, ότι με εμάς θα είναι κάτι τόσο διαφορετικό που θα μας φέρονται διαφορετικά. Yeah. Και θα έχουμε ειδική μεταχείριση. Εγώ δεν θα καθόμουν ποτέ με έναν άνθρωπο να μου λέει τι θα κάνω. Μα τι κάνεις με τον Νίκο. Αυτό, γιατί δεν μου έχει δείξει κάτι. Μου λέει... Αυτό το δείχνει στα καλά, τον ρωτάνε έτσι. Όταν εσένα όλο σου αρέσει. Γιατί αντικειμενικά, άρα μέχρι τώρα, ντρέπομαι που το λέω, ωριακά, είναι το πιο αληθινό δέσιμο. Και γιατί... το ότι είναι κόντρα σε όλους και σε όλα. Αλλά ο τύπος είναι για τα πανηγύρια.